Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσίευσαν ένα βίντεο όπου Ρώσοι στρατιώτες κατά λάθος βρέθηκαν στο στόχαστρο του θανατηφόρου κανονιού ενός Ουκρανικού οχήματος μάχης πεζικού BTR-4. Ένα ρεπορτάζ για τον πόλεμο στην Ουκρανία που δημοσιεύτηκε την Κυριακή αρχικά στο Newsflash παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο βίντεο που απέστειλε η Διεύθυνση Στρατηγικών Επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, το βίντεο απεικονίζει ένα Ουκρανικό BTR-4E που περιπολεί τη στιγμή που Ρώσοι στρατιώτες πετάγονται κατά λάθος μπροστά του. Το BTR-4, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ανοίγει αμέσως πυρ και έκτοτε δεν έχουμε μάθει περισσότερα νέα για τον αριθμό των ρωσικών απολειών από το συγκεκριμένο συμβάν. Η συγκεκριμένη έκδοση του BTR-4 είναι οπλισμένη με ένα αυτόματο κανόνι 30 χιλιοστών ως κύριο όπλο και ένα δευτερεύον όπλο 7,62 χιλιοστών και μπορεί να οπλιστεί ακόμα και με 4 αντιαρματικούς πυράβλους, κάνοντάς το ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επειδή το βίντεο μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά βίαιο, δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να το δείτε ολόκληρο σε αυτό το βίντεο. Για να δείτε ολόκληρο το βίντεο, επισκεφτείτε το site μας nemesishd.gr με το link που θα αφήσουμε στην περιγραφή. Πείτε μας τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο συμβάν στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο με τους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή στο NMSHD και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη μέσω του site μας nemesishd.gr.